Από τις 29 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου, ο όγκος των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου από τερματικούς σταθμούς στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα προς τα λιμάνια της Τουρκίας και της Ιταλίας έφτασε σε υψηλό 7 εβδομάδων, αναφέρει το Bloomberg.com. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η καζακική εταιρεία Kazatomprom Oil παρέδωσε μια παρτίδα πετρελαίου Urals στην Ισπανία. Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου επανέλαβαν κρυφά τις αγορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση τους επέβαλε απαγόρευση. Σύμφωνα με την έκθεση, η Βουλγαρία και η Ρουμανία αύξησαν τις αγορές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία σε 255.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ η Ελλάδα αγόρασε ρωσικό πετρέλαιο για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Bloomberg, οι αποστολές ρωσικού αργού σε λιμάνια της Ιταλίας και της Τουρκίας αυξήθηκαν σε υψηλά επίπεδα πολλών εβδομάδων κατά τις 7 ημέρες έως τις 5 Αυγούστου, αντισταθμίζοντας άλλη μια πτώση των αποστολών προς πελάτες στη Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που παρακολουθεί τον Bloomberg. Οι αποστολές από τη Ρωσία προς την περιοχή της Μεσογείου συνολικά ήταν υψηλότερες από τα μέσα Ιουνίου. Οι παραδόσεις αργού από τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα προς τα δηληστήρια στην Ιταλία αυξήθηκαν σε υψηλό 7 εβδομάδων, ενώ οι αποστολές προς την Τουρκία ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων 6 εβδομάδων. Η Ισπανία παρέλαβε το πρώτο φορτίο αργού πετρελαίου Urals από τον Απρίλιο, με ένα φορτίο που ανήκε στην Kazatomprom Oil του Καζακστάν και παραδόθηκε στο Bilbao. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε επίσης το πρώτο φορτίο Urals από τη Βαλτική προς την Ελλάδα από τον Φεβρουάριο. Οι αυξημένες ροές προς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εν ώψη της έναρξης ισχύως των κυρώσεων αναδεικνύουν τη δυσκολία που θα έχει η περιοχή να τερματίσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο της Μόσχας. Ο προσδιορισμός ορισμένων από αυτά τα φορτία ως μη ρωσικά, παρόλο που πρόκειται για ρωσική ποιότητα που αποστέλλεται από ρωσικό λιμάνι, δείχνει πόσο δύσκολη θα είναι η αστυνόμευση των κυρώσεων όταν αυτές τεθούν σε ισχύ τον Δεκέμβριο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.